la pela de Rosana. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις, Ελίνα. Πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πες μου, άντρες, ξαναβεί από πράγμα. Είναι η πρώτη φορά. Ελπίζω να το ξαναδώ. Έτσι, τώρα. Τι θα κάνουμε σήμερα εδώ, τι θα δώσουμε. Θα δώσουμε το καλύτερο λαϊκό. Καλύτερο λαϊκό. Αυτό το τραγούδι είναι στο λαϊκό. Εντάξει, χιουμορήσαμε λίγο λαϊκό. Εντάξει, αν το βάλουμε το μεταπίσματα και το σφραγίσματα, δεν είναι άσχημα. Τα πολλά σου πείσματα, τα φύγματα σου πείσματα. Έτσι, να κάνει λίγο τόσο. Τι αυτό. Θα βάλεις το τραγούδι, οκ. Ξέρετε τι νομίζω εγώ. Νομίζω ότι αν το λαϊκό τραγούδι ήταν ένα μικρό παιδί, σίγουρα θα έκοφε κάτι άβολα σε κάτι τέτοιες βραδιές. Για ποιο λόγο. Θα σου πω. Θα του άρεσε που τότε είχαν καλέσει οι φίλοι του. Θα διασκέδαζε, θα περνούσε πολύ ωραία. Θα ενθουσιαζόταν με το θέαμα και με τη χαρά των συμμαθητών του που θα βραβεύονταν. Και θα ανυπομονούσε πραγματικά να έρθει. Αλλά θα θέλουν να τελειώσουν όλα αυτά και να πάει με τους φίλους του να παίξουν. Εννοείς λίγο για το πιο άφτερ, δηλαδή, που λες εσύ, για αυτό μετά. Και αυτό. Κοίταξε, okay. Έχει πολλές ερμηνείες. Εντάξει, οκ. Το λαϊκό εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι έχει πάθος. Έχει πολύ πάθος το λαϊκό. Είναι το μόνο σίγουρο. Και εδώ στην Ελλάδα δεν πρόκειται με τίποτα να πεθάνει. Επίσης το θεωρώ σίγουρο. Σίγουρα. Μας ιδιοφεύγει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Συνυπάρχει αρμονικά κάθε βράδυ στα νυχτερινά κέντρα με όλα τα είδη της μουσικής. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από ψυχιότητες. Από την Greece, το Wii Fit Go. Ρε, boss, ρε!